Καλά, έχουμε και γενέθλια. Ο Ice-T, τον θυμόσαστε? Ο Ice-T, μα τι κάνει αυτό το παιδί? με τα παγάκια είναι. Τραγουδιστής της ραπ, 53 ετών. Κατερίνα, εσύ? Χρόνια πολλά. 95,2 Athens DJ. Ο Μιχάλης Σαουσόλου, μην μου πέσει στα χέρια. Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου από τη μητέρα, τον αδελφό σου και από εμάς. Τα πόσα κλείνεις, Κατερίνα? 14. Τέλεια. Θα πας και σχολείο σήμερα, φαντάζομαι. Σε ποιο σχολείο πηγαίνεις? Σε ποιο πηγαίνεις? Το 7ο Ηλίουπολη. Θα πας εκεί, θα πεις στα παιδιά με πήρε ο Μιχάλης τηλέφωνο και με ξύπνησε. Ναι. Εντάξει, λοιπόν, φιλιά σε όλα τα παιδιά. Καλημέρα, Κατερίνα. Πάρα πολύ. Χρόνια πολλά, darling. Να πούμε γιορτές, παιδιά. Σήμερα 16 του μηνός γιορτάζει και να πούμε χρόνια πολλά στον Πάμφυλο. Πάμφυλο. Βεβαίως και Παμφύλη. Και στον Σέλευκο και Σελεύκα. Παιδιά, αυτά είναι ωραία ονόματα. Σαν ασθένειες. Παιδιά, έχω βγάλει Σελεύκα εδώ στο δεξί μου χέρι. Μου ακούει σαν ασθένεια. Κρίστοφερ Έγκλες, τον ηθοποιό, λέει γνωστό από τις ταινίες Ελίζαμπεθ και. Κρίστο, ποιο είναι αυτό, παιδιά? Ο Κρίστοφερ τι, Κρίστοφερ? Έκλειστον, 47 ετών. Σα θυμίζει τίποτα, αλλά το είχε. Κρίστοφερ Έκλειστον. Α, Έκλειστον. Τι να πω. Εγώ, παιδιά, πρώτη φορά τον βλέπω. Γιατί τον είχε Έκλειστον γι' αυτό. Μία παραλίγο νύφη έβγαλε το αφόρατο νυφικό της σε δημοπρασία στο eBay με μία περιγραφή γεμάτη χιούμορ και λίγη πίκρα. Α, ναι, γιατί πες αφόρετο τώρα, για κάτσε, για πες, για πες, για πες. Γι' αυτό πέφτει απάνω. Παρατημένο νυφικό αναζητά αιώνια αγάπη και τα ιερά δεσμά του γάμου. Σημειώνει στην αγγελία, κάνοντας την να ξεχωρίζει από τα χιλιάδες άλλα νυφικά που είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα. Θα με φορούσε στο Δημαρχείο της Νέας Υόρκης σε ένα γάμο θέματος 60's και τότε χώρισαν. Τα γράφει υποτίθεται ναι, το ίδιο το νυφικό, καταλαβαίνεις. Πολύ σημαντικό τώρα αυτό. Και η νύφη με κράτησε σε κουτί επειδή δεν άντεχε να με βλέπει. Αχ, παιδιά, είναι συγκινητικό. Είναι μια συνεχής υπενθύμηση για το τι θα μπορούσε να ήταν. Έτσι τώρα θα με πουλήσει. Αχ, παιδιά. Δεν είμαι πολύ εξειζητημένο, ούτε πολύ απλό. Και η ιδιοκτήτρια μου σκέφτηκε ότι θα μπορούσε ίσως να με φορέσει και σε άλλες περιπτώσεις στο μέλλον. Αλλά σκέφτηκε αυτή ότι ήμουν ένα φόρεμα που θα μπορούσα κάποια στιγμή να το κρατάω και να χαμογελάω. Αχ, πρέπει να κάνουμε κάτι για αυτό το νηφικό. Oh, θα την πληρώσω εγώ. Δεν κάνουμε τίποτα. Τίποτα δεν κάνουμε. Άντε πάλι. Καλημέρα. Καλημέρα. Ποια είστε? Αλεξάνδρα. Αλεξάνδρα. Τι κάνετε, Αλεξάνδρα? Τι κάνετε, πώς είστε σήμερα? Είναι... Καλά, εσύ? Πού είστε τέτοια ώρα? Είναι 8 και 17. Πού είστε? Είμαστε στην κουζίνα και φτιάχνουμε καφέ. Α, φτιάχνετε με ποιον? Μόνοι είστε, με κάποιον άλλο, με ποιον είστε? Όχι, με μια φίλη μου. Με μια φίλη. Τι, πώς τη λένε τη φίλη? Καλημέρα, Ελένη. Ωραία. Η Αλεξάνδρα και η Ελένη. Εντάξει, κορίτσια. Οι άνδρες φύγανε ή δεν είχαμε? Βγήκανε οι άνδρες. Ήρθαμε για δουλειά. Εδώ. Καθόμαστε εδώ λοιπόν και το συζητάμε. Χαλαρώστε, κορίτσια, και πάμε. Λοιπόν, η ιστορία της πλατείας, κορίτσια, ξεκινάει από το 1834. Κοντά στην πλατεία υπήρχε μια πηγή γνωστή ως Μπουμπουνίστρα. Στην θέση της πηγής υπάρχει τώρα ένα μέγαρο. Συνορεύει με έναν κήπο, βεβαίως. Έχει δωρεάν ασύρματο Wi-Fi. Από αυτά που είχε πει ο Σαμαράς. Το μέγαρο μουσική. Μην βιάζει τώρα. Απέναντι από την πλατεία υπάρχει ένα πολύ γνωστό ξενοδοχείο, σε παρακαλώ. Συντάγματος. Και οι δύο μαζί είπαν την πλατεία Συντάγματος. Μπράβο, κορίτσια. Αυτή είναι. Ωραία, τρελές. Αλληλούια. Κοίτα γέλια. Μωρή στα σόβαρες. Ξεκίνα κάνοντας ελαφριά απολέψεις στα χείλη σου, ώστε να απομακρύνεις τα νεκρά κύτταρα. Εμείς σου προτείνουμε ένα σκράμπι για τα χείλη. Εντάξει, δηλαδή βρες πολύ ένα ωραία, σκράμπι και τα λοιπά. Εκτός αν θέλεις να στα δαγκώνω εγώ. Αχου, τι ωραία, τι ρομαντικά. Τι είναι αυτό που φτύνεις? Φτύνω τα πετσάκια. Αυτό δεν ήταν πολύ ρομαντικό, πρέπει να σου πω. Εφάρμοσε το κραγιόν σου και αμέσως χρησιμοποίησε ένα χαρτομάντιλο για να ταμπονάρεις, ώστε να φύγει η περιττή ποσότητα. Μιχάλη, να σου πω κάτι. Να ανησυχώ που τα ξέρεις όλα αυτά. Ναι. Ότι εσύ μου δίνεις εμένα τέτοιες συμβουλές και είσαι και παραστατικός. Μα τι βάζεις, Χριστιανέ μου? Δείχνεις κιόλας πώς το βάζεις. Πραγματικά. Πιο καλά και από μένα τα κάνει. Έχω παρατηρήσει δεκάδες ως εκατοντάδες γυναίκες τον καθρέφτη μου να το κάνουν αυτό. Καλά. Τι μαγρή εμπιστό. Το κορίτσι από τη Δανία. Τι το κορίτσι από τη Δανία? Αυτό είναι μια ταινία. Δεν θέλω να πάω, γιατί είναι κάποιο που πάει να βάλει, αλλάζει το δικό του και βάζει γυναικείο και μετά πεθαίνει. Έτσι έχω μάθει. Και να πάω να δω αυτό. Ρε Μιχάλη, και ήθελα να πάω να τη δω. Είπε το τέλο. Η διεύθυνση ζητάει συγγνώμη.
Γίνεται χαμός στο εξωτερικό, δεν γίνεται να μην το ξέρουμε και εδώ. Τι συμβαίνει? Ποιο? Με την Στάση Βατραχάκη στο σεξ. What? Έχει τρελαθεί η γυναίκα. Γίνεται χαμός στο εξωτερικό. Στάση Βατραχάκη. Βεβαίως. Φαντάζομαι, επειδή εσύ θα κάνεις το Βατραχάκη, φαντάζομαι. Εσύ μην κουραστείς. Η Στάση Βατραχάκη βασικά πρέπει να γίνει στο πάτωμα. Θα τα λες αργά για να σημειώνουν τα κορίτσια. Το πάτωμα. Ναι, όχι στο κρεβάτι. Για να έχω σταθερότητα. Ναι, αλλά εγώ θα μου σπάσει μέση άμα με βάλεις να κάνω αυτό. Ρε Μιχάλη, τι κάνουμε? Στηριζόμαστε στις παλάμες και στα πέλματα. Μοιάζει πάρα πολύ με τη Στάση Κοράκη που κάνω εγώ στη γιόγκα. Οπότε θα μου είναι πολύ εύκολο. Και έτσι όπως στηρίζομαι εγώ, κρατάς ισορροπία κι εσύ. Πώς? Γιατί βρε Μιχάλη, μα πέσεις πάνω μου, είσαι και βαρύς. Δεν μπορώ εγώ. Εγώ είμαι βαρύς. Πας καλά. Μιχάλη, δεν σου είπα ότι είσαι βαρύς για τα δεδομένα μου. Είσαι άντρας. Είσαι άντρας. Αυτό είναι και εγώ το ξέρω. Αντιλαμβάνομαι, μετά πολύ καιρό έχει έρθει το δίλεπτο της μαλακίας. Οπότε εσύ θα πρέπει να κρατιέσαι σε ισορροπία στις μύτες των δακτύλων σου. Αυτό το νούμερο που θα το παρουσιάσουμε σε κάποιο τσιρκό. Όχι, Μιχάλη, γίνεται χαμός. Στο μπάντμιντον. Θα πάμε στο μπάντμιντον. Κάθε Δευτέρα. Γιατί? Α, για να μην δουλεύουν τα λαθέατα, να έρθουν όλοι σε εμάς. Το κατάλαβα, αγαπητοί. Εγώ έχω μάθει να τα λέω όπως σκέφτομαι. Ναι, βέβαια. Έχουμε ηλίθιους ακροατές. Όχι όλοι. Τι εννοείς? Τι είναι αυτά που λες? Δεν ξέρω τι γίνεται. Είναι ηλίθιο το ίδιο το μαγαζί που λέγεται Athens DJ και ο σεκτού του προσελκύει. Τι λες, παιδί μου? Διάβαζα προχθές, χθες δεν ήξερα τι να κάνω κάποια στιγμή το απογευματάκι και λέω κάτσε να μπω στο Facebook του Athens DJ και βλέπω ένα διαγωνισμό. Κερδίστε MLS μου, ζουζού μου, ζουζού, κάτι τάμπλετ, κάτι τέτοια και στείλτε μας ένα μήνυμα με το αγαπημένο σας τραγούδι. Σωστά. Δεν ξέρεις τι ήρθε. Τι ήρθε? Ζητάγανε Πάριο. Λέω, παιδιά, μετά το φεύγω, λέω, αυτοί παίζουν Πάριο. Για να το ζητάει ο κόσμος, παίζουν Πάριο. Τι σαμπάνεις, τι αυτά. Μέχρι να ζητήσετε και ένα τραγούδι. Ναι. Του πει τα καγκέλια. Τι τα καγκέλια, ρε? Η κοκότσαμπά. Αυτό. Ναι. Δώσε ένα κορμί. Δηλαδή, κι άμα ακούω αυτό, εγώ κερδίζω από τον Athens DJ τώρα. Γιατί το άλλο που ζητήσανε? Με φωνάζουνε πλέον. Αυτό έχει και ένα μήνυμα κοινωνικό. Όταν πονάω το γλεντάω. Δώσε κι άλλο. Κάτσε, μπορώ να ακούσω τι λέει. Με φωνάζουνε πλέον αλήτη. Και δεν έχω σπίτι. Και έρχεται εδώ η ατάκα του ποιητή. Όταν πονάω το γλεντάω. Παιδιά, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Μόνο επιτυχία. Είδηση σοκ, Μιχάλη μου. Την πέφτει η γυναίκα και γουστάρω. Αν δεν το λέγεις εσύ αυτό. Έτσι όπως μου το πες. Να τελειώσω, σας παρακαλώ. Μητέρα διορθώθηκε. Έλα τώρα. Έλα, θαυμάστρια της Άννας Βίσ. Βίσ. Φλέρταρε σε live. Βίσ. Και η Άννα Βίσ, Μιχάλη μου, τι ένιωθε? Κολακευμένη φυσικά. Καλά. Τι έπαθε και ο Αντένα, η επιστροφή της Ράνια Στρασιά. Θα κλείσει ο Αντένα, παιδιά. Θα είναι μέσα στα τέσσερα κανάλια, μα γίνεται. Σταματήστε και λίγο. Με συγχωρείτε, δεν τα λέω εγώ αυτά. Εσείς μου έχετε πει χρόνια ότι αυτή θεωρείται λιγάκι γκρουσούζα. Θεωρείτε. Εσύ και ο άλλος τα έχετε πει. Εμείς τα έχουμε πει. Εγώ δεν τα ξέρω. Μονοψήφια νούμερα στην πρεμιέρα της και μάλλον θα συνεχίσουν τα ίδια νούμερα. Δυστυχώς. 9,7 έκανε. Μόλις θα κλείσουν τα κανάλια σου, λέω τώρα. Άραγε θα καταφέρει η Ράνια να ανεβάσει τα νούμερα. Όχι. Αν χρειάζεσαι ρεγετόν, δώστο μου. Συνέχισε να χορεύεις, μπάνα μου. Μη σταματάς, κουνή σου. Πάνω στο παντελόνι μου, δώστο μου. Σου κλείνω το μάτι, πάμε. Πάω για τσίσα, πάμε. Αν χρειάζεσαι ρεγετόν, δώστο μου. Αν χρειάζεσαι ρεγετόν, δώστο μου. Αν χρειάζεσαι ρεγετόν, δώστο μου. Δώστο μου, δώστο μου, δώστο μου. Να σου πω κάτι. Φαντάζομαι ότι αν χρειάζομαι ρεγετόν θα μου το δώσει. Γεια, συνέχισε πάλι. Ναι, καλημέρα σα, κυρία μου. Ποια είστε? Η Δέσποινα. Από ποια ψυχιατρική κλινική μα τηλεφωνείτε? Δαφνίου. Τέλεια, στα κεντρικά. Ναι, καλημέρα. Ποιος είναι, αγαπητέ? Ο Κώστας. Κώστα, ποιο είναι το τραγούδι? Μήπως είναι του Τανάστη τον Τόστο, Τόστο. Κώστα. Κώστα, τι σταθμό ακούτε και έχετε αναπτύξει τέτοιου χιούμορ? Τον πιο άρρωστο, βέβαια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλημέρα σας. Συνοηθήκαμε πλήρως με τον ακροατή. Γιώργος. Γιώργη, ποιο είναι? Γκίντζα. Γκίντζα, Γκίντζα. Μπράβο, Γιώργη. Η έρευνα που δημοσιεύεται σε Ιαπωνική εφημερίδα δείχνει ότι τα εργαλεία του σεξ, όπως χειροπέδες, μαστίγια κτλ., κάνουν, λέει, τη διαφορά στο κρεβάτι. Οι γυναίκες παραδέχτηκαν, είπε η γυναίκα. Εγώ σε ησυχώ, Χωσέ. Το περίεργο είναι ότι έχω περίεργους, περισσότερους οργασμούς. Είσαι τη χαμόνα. Και πιο δυνατούς. Εγώ σε ησυχώ. Είναι σαν να βγάζω φρονιμίτη, λέει. Δεν το έχω συγχαθεί αυτό. Νίσαι
Νίσε. Και με πιάνουν και γέλια. Μίλησε και ο εκπρόσωπος αυτής της ερεύνης. Δεν είναι μόνο η ποιότητα του σεξ που βελτιώνεται με τα σεξουαλικά παιχνίδια, αλλά αυξάνεται και η συχνότητα με την οποία κάνω σεξ στα ζευγάρια. Βλέπω το τσουτσουνάκι μου και μου φαίνεται μικρό. Πώς θα εμφανιστώ μπροστά της να της κάνω έρωτα με αυτό? Γι' αυτό λοιπόν πάμε και αγοράζουμε όλοι μαζί σεξουαλικά βοηθήματα. Ποιος είστε κύριε? Wanky Moon. Ο Wanky Moon. Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.